Αυτή η ανάλυση γίνεται έπειτα από μια συζήτηση που είχα με το φίλο μου Παναγιώτη Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος μεταξύ άλλων είναι ψυχολόγος και διατηρεί κανάλι στο YouTube, όπου σας προτείνω να το ακολουθήσετε. Ο σύνδεσμος βρίσκεται στην περιγραφή. Συζητούσαμε για τις μορφές προπαγάνδας και τον τρόπο που διάφοροι φορείς και άτομα χρησιμοποίησαν τακτικές όχι απλά για να μεταβιβάσουν το μήνυμά τους, αλλά για να κάνουν μια δήλωση, η οποία δήλωση θα αποτυπωνόταν όσο το δυνατόν πιο βαθιά στη συνείδηση του ατόμου, αλλά και στο ασυνείδητο, δηλαδή στο κομμάτι του νου όπου δεν έχουμε έλεγχο και που σε μεγάλο βαθμό επηρεάζει τις αποφάσεις και τις νοητικές προδιαθέσεις μας, όπως θα έλεγε και ο Carl Jung. Σκέφτηκα λοιπόν ότι μπορώ να εστιάσω είτε σε μια συγκεκριμένη εποχή και να αναλύσω τις μορφές όπου χρησιμοποιήθηκε η προπαγάνδα ως μέσο επικράτησης, είτε να κάνω αυτό που θα παρακολουθήσετε παρακάτω. Να περιγράψω μερικές από τις πιο πάγιες μεθόδους, ιστορικά αποδεδειγμένες και αποτελεσματικές, όπου παρατηρούμε τη χρήση της προπαγάνδας με διάφορα μέσα. Να τονίσω εδώ ότι δεν δαιμονοποιώ τη χρήση της προπαγάνδας, αλλά αντίθετα θεωρώ ότι ο καθένας χρησιμοποιεί σε κάποιο βαθμό τα μέσα που διαθέτει για να προπαγανδίσει το μήνυμά του. Ανάλογα το άτομο και τους σκοπούς του λοιπόν, η χρήση των παρακάτω μέσων παίρνει συγκεκριμένη μορφή και ακόμα ο δέκτης της προπαγάνδας οφείλει να συμμετέχει ενεργά σε όλο αυτό το σκάκι εξουσίας, αναπτύσσοντας την κριτική του σκέψη και αναγνωρίζοντας σε τι αποσκοπεί ο κάθε πομπός μηνυμάτων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Προπαγάνδα μέσω της θρησκείας και της τέχνης. Η προπαγάνδα μέσω της τέχνης και του πολιτισμού παρατηρείται ήδη στα μέρη μας από την αρχαϊκή εποχή και λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στην κλασική εποχή, όπου στη μάχη για την πολιτική επικράτηση και τη διαμόρφωση της πολιτικής στις πόλεις Κράτη και δι' στην Αθήνα, προπαγάνδα χρησιμοποιούνταν μέσω των αθλητικών αγώνων, του θεάτρου, των θρησκευτικών εκδηλώσεων, αλλά φυσικά και της ρητορικής, την οποία οι πολίτες θεωρούσαν απαραίτητο προσόν κάθε ανθρώπου που θέλει να λάβει μέρος στο πολιτικό γίγνεσθε και να εκλεγεί σε θέσεις και αξιώματα. Για να δώσουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για τους λιγότερο μοιημένους, είναι μια γενικευμένη παρεξήγηση ότι κάθε πόλη κράτος λάτρευε τις ίδιες θεότητες και απέδιδε την ίδια σημασία στους ίδιους θεούς. Κάθε πόλη κράτος είχε και μια προστάτηδα θεότητα και πολλές φορές παρατηρούμε ότι νέες μορφές λατρείας, συνήθως εισαγόμενες, αναμειγνύονται με τις προϋπάρχουσες, δημιουργώντας αυτό που λέμε στην ιστορία συγκριτισμό, δηλαδή τη μίξη λατριών και την ανάδυση νέων λατριών. Πώς σχετίζονται όλα αυτά με την προπαγάνδα? Πολύ απλά με το γεγονός ότι δημιουργούσαν ως φυσικό επακόλουθο τη δικαιολογημένη μάχη για επικράτηση, τη δικαιολογημένη αφορμή σε περίπτωση που οι σχέσεις δύο πόλεων κρατών είχαν άσχημη εξέλιξη. Ο πραγματικός λόγος το πιθανότερο ήταν άλλος, πολιτικός, οικονομικός, οι φιλοδοξίες κάποιου ηγεμόνα, αλλά πάντα η δικαιολογημένη αφορμή για μια πάλι εμάς εναντίον του άλλου. Είναι γενικά πάντα πιο αποτελεσματική. Αυτή η μορφή προπαγάνδας φυσικά παρατηρείται και σήμερα, καθώς είναι βασικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό και αναλύωτο ανά τους αιώνες. Οι ηγέτες καμουφλάρουν τις φιλοδοξίες τους και τις μαξιμαλιστικές τους στάσεις με το πρόσχημα της σωτηρίας κάθε κατατρεγμένου ανθρώπου ή λαού ή κάθε καταπιεσμένο από κάποιον ή κάτι ή, στην πραγματικότητα, οποιαδήποτε δικαιολογία μπορεί να υπάρξει για να κάνει επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη έτσι ώστε να τον επηρεάσει συνειδητά και να του διαμορφώσει την άποψή του. Μέσω της προπαγάνδας αυτής λοιπόν, τα συμφέροντα του προπαγανδιστή με το δέκτη της προπαγάνδας ταυτίζονται ή τουλάχιστον δίνεται στο άτομο αυτή η εντύπωση. Δεύτερο, προπαγάνδα μέσω της ίδιας της χαρισματικής προσωπικότητας. Αυτό συμβαίνει πολύ πιο σπάνια στην ιστορία και χρειάζεται συγκεκριμένες φυσιογνωμίες για να λειτουργήσει. Μερικές από αυτές είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Ιούλιος Κέσσαρας και ο Ναπολέων. Ας πάρουμε όμως το παράδειγμα του Μέγα Έλληνα στρατιλάτη και να εξετάσουμε τον τρόπο που έδρασε πέρα του στρατιωτικού σχεδιασμού. Ίδρυσε πόλεις σε κατεκτημένες περιοχές, δεκάδες Αλεξάνδριες σε κέρια σημεία. Αυτό εξυπηρετούσε δύο σκοπούς. Πρώτον, στρατηγικούς για πιο αποτελεσματικό έλεγχο των περιοχών, και δεύτερον, τη δημιουργία της αίσθησης του κοινού,
με απότερο σκοπό τον εξελληνισμό των πληθυσμών και την υιοθεσία του ελληνικού τρόπου του βίου σε μεταγενέστερα στάδια. Ο Αλέξανδρος ήξερε ότι μόνο έτσι η αυτοκρατορία του δεν θα κατακαιρματίζονταν και το έργο του θα παρέμενε, με την πολιτισμική επιβολή δηλαδή, μέσω ενός πολιτισμού πιο όριμου που είχε καταφέρει ήδη άλματα σε όλους τους τομείς. Επίσης χρησιμοποίησε τις επιγαμίες. Πάντρεψε πάνω από 80 στρατηγούς και πάνω από 10.000 στρατιώτες του με Πέρσες που προστέθηκαν στο στράτευμά του. Κάτι ακόμα που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ότι ανακήρυξε τον εαυτό του γιο του Θεού Δία. Έκοψε νομίσματα όπου αντικατέστησε τη φιγούρα του Ηρακλή με τη δική του και φρόντισε να αναγερθούν αγάλματά του και κάθε είδος αναπαράστασης που γινόταν σε όλα τα σημεία της αυτοκρατορίας για να γίνει σε όλους γνωστό σε ποιον θα έπρεπε να δίνουν λόγο και σε ποιον όφυλαν την τωρινή και μελλοντική τους ευημερία. Ας σταθούμε τώρα στα νομίσματα τα οποία θέλω να αναλύσω ως τρίτη μορφή προπαγάνδας. Τα νομίσματα είναι η πιο αρχαία μορφή μαζικής προπαγάνδας. Το πρόσωπο που θα απεικονιζόταν θα γινόταν απαραίτητο σε κάθε είδους ανταλλαγής που συνέβαινε και λάμβανε χώρα. Ανέφερα το παράδειγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά προσωπικότητες όπως ο Ιούλιος Κέσαρας και ο υιοθετημένος γιος του και μετέπειτα αυτοκράτορας Οκταβιανός το τελειοποίησαν σχεδόν. Ο Κέσαρας προωθούσε τις στρατιωτικές του νίκες στην πίσω όψη των νομισμάτων και στις μπροστά το πρόσωπό του, με τις πίσω όψεις να τον παρουσιάζουν συνήθως να τελεί θρίαμβο κατά την είσοδό του στη Ρώμη. Αυτή η τακτική δεν δημιουργήθηκε από τον Κέσαρα, καθώς ήταν συνηθισμένη η πρακτική των Ρωμαίων, αλλά με τον Κέσαρα γιγαντώθηκε. Τονίζοντας τη σημασία της προσωπικότητας που προπαγανδίζει, σας προτείνω να διαβάσετε τα έργα του ίδιου του Κέσαρα για τις εκστρατείες του στη Γαλατεία και για τον Εμφύλιο πόλεμο, όπου περιγράφει τον πόλεμο με τον Γνάιο Πομπείο. Συγχρονίζοντας το παράδειγμα, ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα νομισματικής προπαγάνδας είναι το ίδιο το ευρώ, το οποίο δημιουργήθηκε, πέρα του οικονομικού, για να διαδώσει μέσω της οικονομίας την ιδέα της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και συνείδησης, του κοινού μέλλοντος και κοινού σκοπού. Αυτό συμβαίνει, όπως και στο παρελθόν, με το γεγονός ότι το χρησιμοποιούμε καθημερινά για κάθε είδους συναλλαγή. Επομένως, διαμορφώνεται στο ασυνείδητο η ιδέα ότι έστω και σε ένα ελάχιστο βαθμό η κοινή αυτή ταυτότητα υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, κατευθείαν ένα κομμάτι του εαυτού μας βρίσκεται σε σύγχυση, επομένως πάλι παρατηρούμε την ταύτιση μεταξύ μηνύματος και δέκτη. Τέλος, άφησα την προπαγάνδα μέσω της αντιπροπαγάνδας. Θα ρωτήσετε τι είναι αυτό. Το είδος αυτό είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, καθώς επικαλείται τα αντιδραστικά ένστικτα του ανθρώπου και την έμφυτη ανάγκη του να νιώθει ότι είναι ελεύθερος και να ρυθμίζει αυτό στο μέλλον του. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι για αυτό το σύστημα στοχεύει στην ταύτιση του μηνύματος με τα συμφέροντα του δέκτη. Σε αυτό το στυλ προπαγάνδας λοιπόν αναδεικνύεται η προσωπικότητα του χαρισματικού σωτήρα, ο οποίος σε αντίθεση με τις άλλες χαρισματικές προσωπικότητες δεν είναι ούτε κατακτητής ούτε διασώστης των αδύναμων, αλλά στην πραγματικότητα απαρνείται κάθε είδους σύμβαση, προκειμένου να θεσπίσει ως μπραντ του την αναδιαμόρφωση, την ολική επαναφορά, τη δίκαιη επανάσταση, την ταξική πάλη ή οτιδήποτε άλλο. Για όσους θυμάστε το βίντεο όπου είχα κάνει περί αναρχίας και την κριτική στον αναρχικό τραπεζίτη του Πεσόα, ο Σωτήρας, στην πραγματικότητα, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, το μόνο που θέλει είναι να έχει ο ίδιος την εξουσία και όχι αντίπαλή του, και όταν την κατακτά, πολλές φορές γίνεται ακόμα χειρότερος από αυτούς που αντικατέστησε και τρομερός εγκληματίας και καταπατητής. Στο μυαλό του όμως υπάρχει η ιδέα του δίκαιου σκοπού, ιδέα που ενισχύεται από ένθερμους υποστηριχτές του, οι οποίοι επειδή έχουν τόσο πολύ ταυτίσει τα συμφέροντά τους με αυτά του σωτήρα που πλέον λατρεύουν, δεν μπορούν να κάνουν πίσω και τον υποστηρίζουν μέχρι τέλους. Αναφορικά, χρησιμοποιεί όλες τις παραπάνω μορφές που αναφέραμε, αλλά και τις σύγχρονες με τις οποίες έχουμε περισσότερη οικειότητα, όπως αυτές του διαδικτύου, της διαφήμισης, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, των αφισών, των πόστερ κτλ. Κλείνοντας, να επισημάνω το κοινό στοιχείο. Η προπαγάνδα και κάθε μήνυμα απευθύνεται στον άνθρωπο και δημιουργείται από τον άνθρωπο. Η προτροπή μου είναι αυτή που έχω τονίσει σε δεκάδες βίντεο. Ο έλεγχος δηλαδή των εντυπώσεων και των αισθήσεών μας. Προσοχή. Όχι η καταπίεση, αλλά η μεθοδευμένη επεξεργασία τους.
Έτσι τουλάχιστον θα έχουμε μια άμυνα έναντι σε κάθε είδους προπαγάνδα και ίσως καταφέρνουμε να λάβουμε αποφάσεις μόνοι μας σε όλες τις περιπτώσεις. Μισό λεπτό. Είναι και αυτό μια προπαγάνδα?